Κύριε Λιάπη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και πάλι καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Είχαμε μείνει στη συζήτηση με αφορμή αυτή την εκδήλωση που έγινε, όπου ένας άντρας ντυμένος γυναίκα, καθ' υπερβολήν, διάβασε, αυτό που λέμε drag queen δηλαδή, διάβασε παραμύθια στα παιδιά. Και είπατε τα παιδιά κινδυνεύουν από πολλούς πολλούς άλλους λόγους. Ωραία. Αν θέλετε να πείτε μόνο μια κουβέντα από αυτού, για να μήπως δεν σας άκουσαν κάποιοι φίλοι μας, για να σας κάνω την ερώτηση την αμέσως επόμενη, κύριε Λιάπη. Ορίστε παρακαλώ. Είναι έτσι ακριβώς όπως το είχαμε θέσει. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω βέβαια είναι ότι έχουμε ανάγκη από λιγότερη εκδραμάτιση σε κάθε έκφανση της ζωής μας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Ναι. Δηλαδή με την ανοχή στην διαφορετικότητα. Μαζί δηλαδή αυτό πρέπει να το διδάξουμε από τη μικρή ηλικία, κύριε Λιάπη. Δηλαδή αντέχουν τα παιδιά, το χωνεύουν να διδαχτούν αυτό, την διαφορετικότητα από μικρή ηλικία, στην ηλικία των παραμυθιών ακριβώς, δηλαδή. Ναι. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτός ακριβώς ήταν και ο άξονας της κουβέντας. Άλλο τι ήθελε να κάνει η εκδήλωση. Εσείς, λέγω, τώρα απευθύνομαι σε εσάς, τον ψυχίατρο κύριο Λιάπη, πρόεδρο στο ΚΕΘΕΑ. Εσείς ποια είναι η προσέγγιση της επιστημονικής κοινότητας? Είναι σωστό? Άλλο τι ήθελε να κάνει η εκδήλωση, το έκανε. Ορίστε, ναι. Κοιτάξτε, την επιμέλεια του κάθε παιδιού, την... Δεν σας ακούω και είναι άδικο τώρα, κύριε Λιάπη, παρακαλώ, λίγο, δεν σας ακούω, αν μπορείτε. Ναι, ακούτε τώρα. Τώρα, πάμε. Ναι, την επιμέλεια του κάθε παιδιού την έχουν οι γονείς του. Ναι. Άρα, το να προσέρχονται τα παιδιά σε μια εκδήλωση με τα άτομα τα οποία έχουν την επιμέλειά τους, αυτό ακριβώς επιμερίζει και την ευθύνη στον γονέα. Ναι. Αυτό όμως ακριβώς που είχαμε πει στην προηγούμενη κουβέντα μας είναι ότι όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί κίνδυνοι και τόσα πολλά θέματα και τόσα πολλά μηνύματα που πρέπει να... Ωραία, πάμε λοιπόν την κουβέντα από εκεί. Σύμφωνοι, ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Μάλιστα, ωραία. Όμως, ξέρετε κάτι, όταν το παιδί είναι σε μια ηλικία που είναι ακόμη στην ηλικία του παραμυθιού, την ευθύνη την έχει ο γονέας που το ανατρέφει, έτσι, που το μεγαλώνει. Τον φόβο πολλές φορές τον νιώθουν οι γονείς. Είναι δικαιολογημένος ο φόβος τους ή δεν είναι δικαιολογημένος? Πώς το προσεγγίζετε? Κάθε φόβος του γονέα είναι δικαιολογημένος όταν πραγματικά μπορεί με ηρεμία και με ισορροπία να βάλει ως προτεραιότητα την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού του. Και γι' αυτό θέλω να μείνω σε αυτό το καθυπερβολή που πολύ σωστά αναφέρατε, ότι έχουμε τόσες απειλές και ταυτόχρονα έχουμε και τόσες ανάγκες για να διαμορφώσουμε σωστά τα παιδιά του αύριο, που πραγματικά χρειαζόμαστε λιγότερα μηνύματα εκδραμάτισης, λιγότερα μηνύματα δραματοποίησης και λιγότερα μηνύματα υπερβολής, και μέσα από τα παραμύθια και έξω από τα παραμύθια και στην καθημερινότητα των παιδιών. Και για να πω και κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο, κύριε Πορτοσάλτε, ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι κινδυνεύουν τα παιδιά από τέτοιες εκδηλώσεις και από τέτοια μηνύματα από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη θα περίμενα ως πολίτης, εδώ απεκδίωμαι την όποια θεσμική ή επιστημονική ιδιότητα, τα πρώτα Χριστούγεννα τα οποία καταφέραμε και κάναμε ελεύθεροι, να υπάρχει ας πούμε εστίαση της προσοχής μας στους ηλικιωμένους μας, οι οποίοι κάνανε μέσα στην καραντίνα γιορτές, οι οποίοι στερήθηκαν τα εγγόνια και τα παιδιά τους και οι οποίοι πραγματικά θα θέλανε να τους διαβάσουν τα παραμύθια που δεν τους άφησε να τα διαβάσει ο κορονοϊός, παρά να τρομάζουμε τόσο πολύ ή και να οργανώνουμε εκδηλώσεις οι οποίες καλό είναι να μείνουν ακριβώς στις πραγματικές τους διαστάσεις, και όλοι μας να ξανατονίσουμε την ανάγκη από εκδραμάτισης της ζωής μας και κοινωνικής
και εκπαιδευτικής, ναι, και πολιτικής. Ωραία. Αν θέλει. Και άλλη μία επίσης έτσι κατ' εμέ μια δύσκολη ερώτηση, δηλαδή επειδή με απασχολεί να σας πω την ίδια, δίνεται μια αίσθηση σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά, λίγο από αυτήν του παραμυθιού εννοώ, από αυτήν την παιδική ηλικία του παραμυθιού, δίνεται μια αίσθηση, κύριε Λιάπη, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη διαφορετικότητα, ότι βρε παιδί μου, αυτό το εναλλασσόμενο, η εναλλασσόμενη μετατόπιση από το ένα φύλλο στο άλλο δεν είναι δά και τόσο δραματικό. Ότι εντάξει, μπορεί μισή μέρα της ημέρας να νιώθεις αγόρι, μετά την άλλη μισή μέρα να γίνεσαι κορίτσι. Ή από κορίτσι να γίνεσαι αγόρι, ή τα ανάπαλη να λαμπαινοβγαίνεις. Αυτό το να μπαινοβγαίνεις στα φύλλα, τα δύο φύλλα, είναι κάτι υγιές ή λιγότερο υγιές, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, η εμπέδωση της απόψεως ενώ ότι του να μπαινοβγαίνει στα φύλλα, γιατί νιώθω ένα τέτοιο πράγμα. Και ομολογώ ότι έτσι εγώ δηλώνω συντηρητικός, δεν έχω πρόβλημα, απλώς μήπως εγώ είμαι τίποτα πιο πίσω από τη σπηλιά, λέω εγώ για τον εαυτό μου, ας πούμε. Κοιτάξτε, έχει μιλήσει και ο Πασκάλ Μπρικνέρ για τον τέλειο ένοχο, ότι πραγματικά στο τελευταίο του βιβλίο, ότι προσπαθώντας πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό, ο οποίος για χρόνια καταπίεζε και στραγγάλιζε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και μειονότητες, εν τέλει περάσαμε στην αντίπερα. Σε άλλη υπερβολή, πήγαμε σε άλλη υπερβολή, από την άλλη πλευρά. Τον τέλειο ένοχο, τον λευκό, ετεροφιλόφιλο, ο οποίος ήταν... είναι σύμφωνος τέλος πάντων με τα στερεότυπα, ναι, που για χρόνια καταπίεζαν, ναι, όλες τις υπόλοιπες. Διότι, το λέω αυτό κύριε Λιάπη, διότι σήμερα αν κάποιος ηρωνευτεί, κοροϊδέψει, σατυρήσει, ενοχλήσει ομοφιλόφιλο, το πρόβλημα δεν είναι στον ομοφιλόφιλο, είναι σε αυτόν που κάνει αυτή την πράξη. Αυτός είναι ο χυδαίος. Εγώ δηλαδή, ο κατακριτέος είναι αυτός που θα κάνει την πράξη προσβολής προς τον συμπολίτη του, συμπατριώτη του, έτσι δεν είναι? Εγώ πιστεύω ότι, ναι, πρέπει να φτάσουμε σε μια κοινωνία που θα είναι χυδαίο το να προσβάλλεις με οποιονδήποτε τρόπο τον συνάνθρωπό σου. Μπράβο. Και εκεί να μπαίνει. Ωραία. Τελεία. Ναι. Εκεί να μπαίνει τελεία, εστιάζοντας την ανθρώπινη διάσταση, ναι, της αλληλεγγύης. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πορτοσάλτε, τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς να το καταλάβουμε και όλοι. Έτσι όπως υπάρχει ένας καταιγισμός ερεθισμάτων, οριμάζουν πολύ πιο γρήγορα, δέχονται μία βροχή από προκλήσεις και από ερεθίσματα. Η απάντηση σε αυτό είναι η κριτική τους σκέψη να καλλιεργηθεί σωστά με έναν παρονομαστή ισορροπίας. Το παιδί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα πήγε να συμπληρώσει μία αίτηση, και το κάνουν αυτό και στην ηλικία που περιγράψατε εκεί, την προεφηβική ή την εφηβική, είναι μέσα στην τεχνολογία, θα τους τεθεί το δίλημα στην ερώτηση ποιο φύλο είστε. Ήδη υπάρχουν σε πολλές πλατφόρμες και το αδιευκρίνιστο φύλο. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αποφευχθεί, όσο και αν κάπου μπορεί να ενοχλεί κάποια πιο συντηρητικά αντανακλαστικά. Η απάντηση σε αυτό είναι σωστή επικοινωνία με το γονιό, καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, και έτσι κανένα παιδί δεν θα κινδυνεύσει σε όποιο περιβάλλον οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, όσο εύστοχη ή λιγότερο εύστοχη ή περισσότερο άστοχη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάπη. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά εύχομαι. Να είστε καλά. Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ.